Θα παραμείνουμε στο κομμάτι του τουρισμού. Η τουριστική σεζόν του 2021 μέσα στην πανδημία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι γεγονός και θα πάμε μέχρι την Χερσόνησο για να καλησπερίσουμε τον δήμαρχο του πιο τουριστικού δήμου της χώρας, τον κύριο Γιάννη Σέγκο. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Να σας ευχηθώ και επίσημα καλή σεζόν. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, Χριστός Ανέστη σε εσάς, στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σεζόν σε όλη τη χώρα, σε όλο τον τουριστικό κλάδο, σε όσους ασχολούνται και ας ελπίσουμε η φετινή χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος της Χερσονήσου, κύριε Δήμαρχε, είναι πάντοτε ένας Δήμος βαρόμετρο για να αντιληφθούμε τι θα συμβεί στην πορεία της σεζόν. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι αυτός που ανοίγει πρώτος την τουριστική σεζόν σε ολόκληρη τη χώρα και συνήθως είναι και ο τελευταίος που κλείνει. Οι πρώτοι τουρίστες έχουν έρθει στην περιοχή σας? Βεβαίως. Έχουν έρθει οι πρώτοι τουρίστες στην περιοχή μας, όπως βέβαια και στην υπόλοιπη χώρα, όπως σωστά αναφερθήκατε. Βέβαια, τα νούμερα για τα οποία μιλάμε είναι ακόμα μικρά. Πολλό δε μάλλον για το Δήμο Χερσονήσου, ο οποίος γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένας πόλος τουριστικός μαζικού τουρισμού. Ο Δήμος Χερσονήσου έχει δεκάδες χιλιάδες κλίνες, εκατομμύρια διενυκτερεύσεις και πραγματικά, όπως είπατε, είναι ένας τόπος, ένας προορισμός βαρόμετρο. Εκείνο όμως που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, κύριε Δασκαλάκη, το αμέσως επόμενο διάστημα είναι, καθώς η χώρα δεν έχει ανοίξει σε όλους τους προορισμούς και σε όλες τις αγορές, συγχωρέστε με, εκείνο που πρέπει να γίνει είναι καταρχήν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να εφαρμόζουν όλα τα πρωτόκολλα, να εμβολιαστούν τάχιστα, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα και κάνω έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας είναι το εξής. Όλοι εφαρμόζουμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής, τις μάσκες, την προστασία που απαιτείται για ένα πολύ απλό λόγο. Με ταχύτατους ρυθμούς τις επόμενες 10-15 μέρες να πέσουν όλοι οι αρνητικοί επιδημιολογικοί δείχτες της χώρας, ούτως ώστε η χώρα μας να καταστεί και εκτός ουσιαστικά αλλά και τυπικά βάσει των στοιχείων ασφαλέστατη και ένας ασφαλής προορισμός για την παρουσία τουριστών. Κύριε Δήμαρχε, επειδή έχουμε ήδη την εμπειρία της προηγούμενης τουριστικής σεζόν, η οποία βεβαίως ξεκίνησε σε αχαρτογράφητα ύδατα, θυμάμαι τις τηλεοπτικές μας συζητήσεις που λέγατε ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Θέλω να μου πείτε με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αν αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει τις πύλες τους και μακάρι να μην χρησιμοποιηθούν τα λεγόμενα COVID ξενοδοχεία. Βεβαίως, τις έχουν ανοίξει τις πύλες τους, έχουν επιλεχθεί COVID ξενοδοχεία και μάλιστα στην περιοχή μας είναι δύο. Τη στιγμή που έχει ανοίξει ο τουρισμός, οι συμβάσεις τους αναφέρουν ότι πρέπει να είναι και αυτά έτοιμο πόλεμα και είναι βεβαίως. Ευελπιστούμε η παρουσία ασθενούντων φέτος να είναι ακόμα λιγότερη και μικρότερη, συγχωρέστε με, από την περσινή. Όμως αυτό θα εξαρτηθεί και από μας. Μεγάλη σύνεση στις σχέσεις μεταξύ μας και στην προστασία του ενός απέναντι στον άλλο, να εφαρμόζονται τα μέτρα, γιατί κύριε Δασκαλάκη, όσο πιο γρήγορα η χώρα ρίξει τους επιδημιολογικούς δείκτες, που είναι κρούσματα, είναι αυτοί που βρίσκονται μέσα στις ΜΕΘ οι ασθενούντες, τόσο πιο γρήγορα θα καταστεί ένας ασφαλέστατος προορισμός και το μήνυμα που θα δοθεί στο εξωτερικό και στις αγορές μας είναι ότι ο τόπος μας, η Ελλάδα, η Κρήτη, ο Δήμος Χερσονήσου, τον οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ, είναι ένας ασφαλέστατος προορισμός, ενώ εκ μέρους της πολιτείας πρέπει να γίνουν ιδέουσες ενέργειες, τις οποίες η Κρήτη τις καλύπτει βέβαια, που είναι ότι είμαστε εκτός από ασφαλής προορισμός, αλλά και ένας προορισμός που έχει όλα τα εχέγγυα, όπως οι δημόσιες δομές υγείας, προκειμένου να στηρίξουμε οποιοδήποτε περιστατικό τύχη. Ένα βασικό παράπονο των δημοτών σας, κύριε Δήμαρχε, πέρυσι το είχαμε καταγράψει και σε ρεπορτάζ αλλά και σε απευθείας συνδέσεις, είναι ότι ενώ οι ντόπιοι, οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι τηρούσαν με πολύ ρεαλισμό και με πολύ προσεκτικό τρόπο τα μέτρα ατομικής υγιεινής, δεν συνέβαινε το ίδιο σε ένα μεγάλο ποσοστό τουριστών. Ως Δήμος Χερσονήσου έχετε μπει στη διαδικασία ότι όλες οι επιχειρήσεις και κυρίως τα ξενοδοχεία πρέπει να ενημερώνουν τους τουρίστες ότι ερχόμενοι εδώ έχουν μία ευθύνη
όπως ευθύνη έχει και ο κάθε Έλληνας πολίτης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό συνέβη. Πέρυσι πραγματικά, καθώς πήγαινα καθημερινά σε επιχειρήσεις του Δήμου μας, οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι, τα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία, τηρούσαν σχεδόν απαρέγκλητα τα πρωτόκολλα για τα μέτρα. Και σας το λέω αυτό, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη που σας διακόπτω, σας το λέω αυτό επειδή η περιοχή σας φημίζεται και για την εξαιρετική νυχτερινή ζωή. Άρα εκεί μέσα στον Ιούνιο με Ιούλιο και Αύγουστο η πλειοψηφία των επισκεπτών σας είναι νεαροί τουρίστες που έρχονται για να περάσουν καλά. Ακριβώς. Κύριε Δασκαλάκη, δυστυχώς ο τουρίστας έρχεται εδώ για να ξεσκάσει. Έρχεται για να ηρεμήσει, να περάσει κάπως καλύτερα. Όχι να είναι κλεισμένος μέσα σε δωμάτιο και προφανώς οι άνθρωποι δεν έχουν, αν θέλετε, και την οπτική γωνία της εφαρμογής πλήρους όλων των υγειονομικών κανόνων. Ας το κάνουμε εμείς ευελπιστώντας τη στιγμή που προϊόντος του χρόνου μεγιστοποιούνται και οι εμβολιασμοί ότι τα πράγματα θα είναι ελεγχόμενα. Όμως θέλει μεγάλη προσοχή, ειδικά τον επόμενο 1,5 μήνα, και ευελπιστώ ότι οι εμβολιασμοί που έχουν γίνει και γίνονται ακόμα περισσότεροι το επόμενο διάστημα, προφανώς σε όλη την Ευρώπη, θα αντιμετωπίσουν και το θέμα των μεταλλάξεων, διότι η αβεβαιότητα, που είναι η πιο σημαντική λέξη που θα επικρατήσει και φέτος στο λεξιλόγιό μας, ειδικά για το τουριστικό προϊόν, αβεβαιότητα, ας ελπίσουμε να γίνει βεβαιότητα όσον αφορά την αντιμετώπιση με τα υπάρχοντα εμβόλια και των μεταλλάξεων. Γιατί υπάρχει μια βεβαιότητα ως προς το κομμάτι των μεταλλάξεων και αν τα εμβόλια τα οποία έχουν βγει θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν και τις τυχόν μεταλλάξεις μελλοντικές. Ελπίζω δηλαδή αυτοί που έχουν εμβολιαστεί Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτη, ελπίζω στο Θεό να μην ξανανοσήσουν Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Τι σημαίνει για την περιοχή της Χερσονήσου το γεγονός ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο περιορισμό, δηλαδή δεν εξαιρούνται οι τουριστικές περιοχές, τουλάχιστον προς το παρόν, από την απαγόρευση? Αν λάβουμε όμως και το δεδικασμένο της προηγούμενης σεζόν, ήταν ενιαίο το ωράριο. Τι σημαίνει για τη Χερσόνησο ότι τα καταστήματα πρέπει 12:30 να κλείνουν και την ίδια ώρα να μην υπάρχει μουσική? Προφανώς για ένα τουριστικό δήμο όπως είναι η Χερσόνησος καταλαβαίνετε ότι αυτό, αν θέλετε, αποτελεί ένα αρνητικό στοιχείο. Εκτιμώ όμως, κύριε Δασκαλάκη, ότι αυτό το πράγμα θα αναιρεθεί το επόμενο διάστημα. Ξαναλέω όμως, αυτό θα αναιρεθεί και με τη δική μας συμπεριφορά. Κάνω έκκληση στους συνδημότες μας, στους συμπολίτες μας, να εφαρμόζουν τα μέτρα, ώστε σύντομα η χώρα να καταστεί ασφαλής προορισμός. Γιατί πραγματικά αυτοί που πηγαίνουν διακοπές έρχονται για να διασκεδάσουν, να ακούσουν τη μουσική, να ακούσουν την κουλτούρα μας, να δούνε τα συγκριτικά και να γευστούν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα που έχει ο τόπος μας. Μεταξύ αυτών είναι βέβαια και ο πολιτισμός μας και η μουσική μας. Εκτιμώ λοιπόν ότι το κομμάτι του ωραρίου δεν θα μακροημορεύσει, καθώς πολύ ορθά αναφέρεται ότι η νυχτερινή διασκέδαση είναι ένα σημαντικό κομμάτι της διασκέδασης στο Δήμο Χερσονήσου. Είναι πολλές οι επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται και, αν θέλετε, παρεπιδημούν στην περιοχή μας και στηρίζουν τη νυχτερινή διασκέδαση. Και εκεί βέβαια χρειάζεται λίγο προσοχή. Προφανώς με το ωράριο η πολιτεία θέλει να κρατήσει ένα όριο στη νυχτερινή διασκέδαση, από την οποία πέρυσι εικάζεται ότι ξεκίνησε και η επανάκαμψη του ιού από τη νυχτερινή διασκέδαση. Σαν μέτρο θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, αλλά ελπίζω να μην μακροημερεύσει, γιατί πολύ σωστά είπατε ότι η διασκέδαση συνολικά στη Χερσόνησο και στο Δήμο Χερσονήσου, σε όλες τις δημοτικές ενότητες, Μάλια, Χερσόνησο, Γούβες, ακόμα και στην ενδοχώρα μας, στην Επισκοπή, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τουρισμού. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή σεζόν. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.